Σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς μπαίνουν σταδιακά οι σεισμόπλητοι δήμοι, Μηνώα Παιδιάδας και Αρχανών Αστερουσίων, με στόχο να δώσουν χρώμα στην γκρίζα καθημερινότητα, στέλνοντας μηνύματα αγάπης και ελπίδας. Οι Αρχάνες φοράνε τα γιορτινά τους. Θα φωταγωγήσουμε την Κυριακή 5 του μηνός στις 7 το απόγευμα. Θα έχουμε κοντά μας τη φιλαρμονική του Δήμου Ηρακλείου, τη χοροδία του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων που θα τραγουδήσουν κάλαντα, το Μίκη και τη Μίνη για τους μικρούς μας φίλους. Αλλά χρειάζεται όμως ο στολισμός για να ακουστεί ο κόσμος, να νιώσει λίγο, να γελάσει λίγο. Αρκετοί σεισμόπληκτοι που διαμένουν στους οικίσκους απέναντι από το εκθεσιακό κέντρο Αρκαλοχωρίου στόλισαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο έχοντας μόνο μια ευχή: να μην καθυστερήσει αρκετά η επιστροφή στα σπίτια τους. Η ψυχολογία μας είναι καλή, γιατί δεν θέλουμε να την ρίξουμε την ψυχολογία μας. Αν μας πέσει η ψυχολογία μας, τελειώσαμε. Δεν εύχομαι να τελειώσουν οι σεισμοί γρήγορα. Αν δεν μπορέσαμε να φτιάξουμε τα σπίτια μας, να φύγουμε από εδώ πέρα. Προσπαθούμε να μπουν λίγο τα παιδιά στο πνεύμα των Χριστουγέννων. Να ξαναδείξουμε ότι προσπαθούμε να συνεχίσουμε. Είναι πιο δύσκολο αρκετά, γιατί συνειδητοποιούμε ότι δεν είμαστε στο σπίτι μας. Να ξαναμπούν όλοι στα σπίτια τους. Μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού είναι τα καταστήματα που φορέσαν τα γιορτινά τους στο Αρκαλοχώρι. Εγώ για το δικό μου κατάστημα έκανα αυτό. Είμαι αισιόδοξη. Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες διαμόρφωσης του χριστουγεννιάτικου χωριού έξω από το πολύκεντρο της Ιεράς Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου. Θα είναι ένα χριστουγεννιάτικο χωριό, το οποίο θα έχει μέσα σπιτάκια, όπου τα παιδιά θα μπορούν μέσα να παίξουν, να διασκεδάσουν, να ζωγραφίσουν. 17 Δεκεμβρίου, πρώτο Θεός, θα ανοίξει τις πύλες. Για την ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου, τα φετινά Χριστούγεννα είναι τα χειρότερα των τελευταίων δεκαετιών, καθώς το ζητούμενο για τους περισσότερους είναι η επιβίωση. Παιδιά, όλοι οι άνθρωποι γύρουν τα σπίτια τους. Δεν είναι εδώ. Με το δικό μου σπίτι έχει χαλάσει ο μισθός όρος από πάνω. Τι να φτιάξω. Άμα δεν το δω τελειωμένο, δεν φτιάχνει η ψυχολογία μου. Τίποτα, θα κάτσει με την οικογένειά του να κλαίει τον πόνο του. Εύχομαι υγεία στον κόσμο και να μπορέσει να τα καταφέρει να σταθεί στα πόδια του. Με θλίβει, εγώ δεν μπορώ, δυσκολεύομαι να περάσω από το Αρκαλοχώρι μετά από το σεισμό. Εγώ το ξέρω αλλιώς το Αρκαλοχώρι και τώρα στεναχωριέμαι. Στο Αρκαλοχώρι σχεδιάζονται διάφορες χριστουγεννιάτικες δράσεις, οι οποίες θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες, ενώ χώροι σχολείων θα μεταμορφωθούν με στόχο να δώσουν χαρά σε μικρούς και μεγάλους. Εάν μας δώσουν χρήματα, εμείς έχουμε και τον τρόπο και το μέσο και τον χρόνο και θα το κάνουμε και γρήγορα και θα φτάσουμε στις γιορτές και θα είμαστε στο τέλος σε ένα ανθρώπινο περιβάλλον. Τώρα δεν είμαστε. Δεν μπορούμε να χορέψουμε στους δρόμους με τζάμια και με πέτρες μέσα. Θα στολίσουμε.